Πάμε σε σένα, Μαρινάκη, τώρα. Πες μας πώς ήταν το ραντεβού με τον Δημήτρη. Ήταν πολύ ωραία. Με έκανε και νιώσα άνετα γι' αυτός. Μου μίλησε για το τι θα ήθελε σε μια σχέση, τι δεν του αρέσει. Έχουμε κοινά. Δεν ξέρω, με τα μάτια λίγο μιλάμε με τον Δημήτρη. Α, θα έχω ξανακούσει αυτό με τα μάτια και δεν πήγε καλά. Για πες. Όχι, είμαι και εγώ με τον Δήμο. Ναι, ναι. Υπήρχε μια επικοινωνία με τα μάτια της Νίκης με τον Δήμο. Απλά ένιωθα ότι δεν χρειαζόταν να του κάνω πολλές ερωτήσεις. Είχα κομπλάρει που τον κοιτούσα, προσπαθούσα να κοιτώ κάπου αλλού. Εντάξει, νομίζω... Είμαι πολύ συγχυσμένη προς το παρόν. Με τον Γιώργο το ίδιο νιώθω. Νιώθεις το ίδιο με τον Γιώργο που νιώθεις με τον Δημήτρη? Χιούμορ έχει. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα εδώ. Ξέρουν τι θέλουν και οι δύο. Ναι, γιατί είναι και οι δύο. Θα πνίγει το κορίτσι το πάρα πολλά. Μου βγάζουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και οι δύο. Απλά εμφανισιακά, ναι. Ο Δημήτρης είναι πιο πολύ του γούστου μου. Απλά το τι σκέφτομαι είναι ότι ήρθα εδώ για να βρω κάτι άλλο εκτός από εκείνο που βρίσκουμε και έξω από εδώ. Δεν ήθελα να πάω με την εμφάνιση. Πολύ σωστά. Τώρα έχει και τα δύο. Κατάλαβες. Ναι. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τώρα έχει και τα δύο. Έχει τα του ο Γιώργος. Δεν έχω. Όχι, δεν έχει. Δεν νομίζω. Οπότε είναι blacklist που δεν έχει τατού. Όχι. Ούτε εγώ έχω τατού. Μπορούμε να το κλείσουμε ένα ραντεβού να κάνουμε. Ναι, να σου πω, ούτε εγώ έχω τατού. Είμαι σε κατηγορία red flag. Όχι, εντάξει. Απλά είναι κάτι που μου ελκύει με ένα το μάτι, ας το πούμε. Σ' αρέσει, το βλέπω. Όπως μπορεί να σ' αρέσει να αρέσει στον άντρα σου να κάνει μπούκλα αντί να τα έχει ίσια. Αυτό. Αυτό είναι κάτι... Μόνο που η μπούκλα, άμα τη λούσεις, φεύγει. Το τατού και να το δίνεις... Σωστό, έχεις δίκιο.